Για να δούμε τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, τα τελευταία στοιχεία για τα κρούσματα και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Να συνδεθούμε με την Κάτια Νιάκαρη που είναι κοντά μας για να μας τα μεταφέρει. Καλημέρα, Κάτια. Καλημέρα. Πράγματι, σοκάρουν λοιπόν τα στοιχεία αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία αφορούν μόλις σε μία εβδομάδα από 15 έως 21 Ιουνίου. Είναι οι δράσεις που κάνει η ελληνική αστυνομία κάθε εβδομάδα για την ενδοοικογενειακή βία, για την ανήλικη και παραβατικότητα, για τροχονομικές παραβάσεις. Να δούμε λοιπόν όσον αφορά αυτή την εβδομάδα, την τελευταία, όσον αφορά στις κλήσεις που έγιναν στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, ανήλθαν σε 927. Μάλιστα, χορηγήθηκε panic button σε 184 γυναίκες θύματα. Τα περιστατικά τα οποία κλήθηκαν οι αστυνομικοί τελικά να διαχειριστούν ήταν 534 και σημειώθηκαν και 338 συλλήψεις. Επίσης, 9 γυναίκες θύματα χρειάστηκαν να μεταφερθούν συνοδευόμενες από οχήματα της ελληνικής αστυνομίας σε δομές, ενώ χρειάστηκε να εξεταστούν από ιατροδικαστή ή να διακομιστούν σε νοσοκομείο και 17 θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Θυμίζω, όσον αφορά και αυτό που είπατε για τα safe houses, ότι υπάρχουν σε όλες πια τις περιφέρειες της διεύθυνσης αστυνομίας, σε όλη την επικράτεια, ένα ή και περισσότερα safe houses, εκεί όπου μπορούν οι γυναίκες με συγγενείς τους, με τα παιδιά τους, όσα άτομα, εν πάση περιπτώσει, διατρέχουν κίνδυνο, να πάνε εκεί για να βρουν καταφύγιο. Πάντως, ναι, σαν σπίτι φιλοξενίας, ναι, ναι, για ένα χρονικό διάστημα που θα το χρειάζονται οι γυναίκες. Δεν το ξέρει κανείς, δεν το ξέρει πολύ περισσότερο βέβαια προφανώς αυτός. Και για λίγες μέρες, για λίγα 24 ώρα. Mm-hmm. Πάντως το πρόβλημα είναι το εξής. Μοιάζει ότι αυτά μάλλον συνέβαιναν πάντα, όχι τα συγκεκριμένα. Απλώς τώρα είναι η ευκαιρία να μιλήσουν. Μοιάζει δηλαδή ότι εν τέλει σε αυτό το κομμάτι είμαστε μια βίαιη κοινωνία μέσα στην οικογένεια. Δεν είμαστε και ακριβώς ήρεμη κοινωνία ή ειρηνική κοινωνία, είμαστε βίαιμες στην οικογένεια. Τώρα είναι περιστατικά τα οποία απλώς βγαίνουν. Σπάνε τη σιωπή περισσότερο, ναι, ναι, τα ακριβώς, θύματα. Δεν είναι κάτι άλλο. Κάτια. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά λόγω panic button άρχισε να χτυπάνε. Και αυτό λένε και αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, ότι αυτά πάντα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Θα συμβαίνουν. Ωστόσο, αυτό πλέον που ενδεχομένως να δίνει τη δύναμη στις γυναίκες και γενικά στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι το γεγονός ότι πια αρχίζουν και υπάρχουν υποδομές, γίνονται κάποιες κινήσεις ουσιαστικά για να προστατευτούν αυτά τα θύματα με όλες αυτές τις δράσεις που είπαμε. Βέβαια, αυτό που φοβούνται πάρα πολύ τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και κυρίως οι γυναίκες είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς. Μη στιγματιστούν. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές αρνούνται να πάνε σε δομές, αρνούνται να βάλουν την εφαρμογή panic button, τι θα πει η γειτονιά, τι θα πούν οι συγγενείς. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να σταματήσουν και ουσιαστικά να μιλάνε για αυτά τελικά, που βιώνουν. Τελικά καταλήγουμε, νομίζω, Κάτια και Μάκη, ότι και όλα είναι και θέμα κουλτούρας. Έτσι και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς μεγαλώνουν οι μητέρες, οι γονείς, τα αγόρια τους, τα κορίτσια τους. Δηλαδή γενικώς όλα είναι θέμα παιδείας, έτσι, το να μάθεις πώς να συμπεριφέρεσαι και στο σύντροφό σου και στο αντίθετο και στο άλλο φίλο. Αυτός ο μικροαστισμός, τι θα πει η γειτονιά? Κοντεύουμε να περάσει το DNA μας. Ναι, είμαστε αυτό στο 2024. Ωραία. Κάτια, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.